Σε μια πρωτοποριακή επέμβαση, οι γιατροί ορθοπαιδικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας κατάφεραν να σώσουν το πόδι 29χρονης γυναίκας, η οποία υπέστη πριν από 5 χρόνια ανοιχτό κάταγμα μυριαίου από πολεμικό τραύμα, δηλαδή βόμβα, και είχε ήδη υποβληθεί σε πολλές επεμβάσεις σε άλλες χώρες, χωρίς ωστόσο επιτυχία. Επικεφαλής γιατρός της επέμβασης ήταν ο Δ. Ιωάννης Ορφανός, ορθοπαιδικός παιδών. Είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ορίσατε, γιατρέ. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση, διότι παρουσιάστηκε και σε συνέδριο στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η πρωτοποριακή επέμβαση, τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ έτσι υποσχόμενη και για άλλα περιστατικά στο μέλλον. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς κάνατε? Λοιπόν, πρόκειται για μια κοπέλα 29 ετών, η οποία πριν από 5 χρόνια, όπως είπατε, υπέστη ένα πολεμικό τραύμα στην Αφρική. Το τραύμα προκάλεσε κάταγμα μυρού. Το κάταγμα ήταν ανοιχτό, δηλαδή τα κομμάτια βγήκαν έξω από το δέρμα. Επειδή βγήκαν έξω, μολύνθηκε, άρα έγινε οστεομυελίτιδα. Και εξαιτίας αυτού το κάταγμα δεν μπορούσε να κολλήσει. Έγινε δηλαδή αυτό που λέμε συπτική ψευδάρθρωση. Περιπλανήθηκε στον κόσμο τα 5 τελευταία χρόνια και έφτασε σε εμάς τον περασμένο Μάρτιο. Τώρα είναι αυτό που βλέπουμε, έτσι, τώρα που θα μας εξηγήσετε. Θα σας εξηγήσω, να πούμε. Ναι. Λοιπόν. Έφτασε λοιπόν σε εμάς, το κόκαλο δεν είχε κολλήσει. Έτρεχε πίον. Έφτασε με κάποιο τρόπο πρώτη βοήθεια ενώ να κλείσει το. Ήρθε γιατί έτρεχε πίον. Ναι, μάλιστα. Έτρεχε πίον 5 χρόνια. Μάλιστα. Ήρθε λοιπόν, έτρεχε πίον, το κόκαλο δεν είχε κολλήσει και είχε μία εξωτερική οστεοσύνθεση για τα τελευταία 2 χρόνια. Το λέω αυτό διότι οι εξωτερικές οστεοσυνθέσεις μπαίνουν συνήθως για 2 εβδομάδες. Είναι μια προσωρινή λύση μέχρι να δεις τι άλλο θα κάνεις. Το ότι ο γιατρός ο τελευταίος την άφησε 2 χρόνια σημαίνει ότι είχε φτάσει αδιέξοδο προφανώς, δεν ήξερε τι άλλο να κάνει. Ναι. Ξεκινήσαμε. Σε ποια χώρα αυτό ξέρουμε? Στην Τουρκία. Στην Τουρκία, ναι. Ξεκινήσαμε λοιπόν κάνοντας αυτά που έκαναν και οι άλλοι, πήρε αντιβίωση και το οποίο έτρεχε και έτρεχε και έτρεχε και δεν σταματούσε. Και η σόφρον λύση ήταν ακροτηριασμός. Της πρότεινα να κόψουμε το πόδι. Για καλή τη τύχη δεν με άκουσε. Και έτσι λοιπόν προχωρήσαμε στο Plan B. Το Plan B ήταν το εξής. Κάναμε τις απαραίτητες εξετάσεις για να δούμε πόσο μήκος του οστού ήταν κατεστραμμένο. Είχε δηλαδή μικρόβια. Ναι. Έγινε σπινθυρογράφημα και μας έδειξε ότι το μήκος ήταν 8 εκατοστά. Οπότε προχωρήσαμε σε αφαίρεση αυτών των 8 εκατοστών. Βάλαμε τσιμέντο με αντιβίωση και δώσαμε αντιβίωση χωρίς να υπάρχει πλέον το μολυσμένο κομμάτι. Μετά από 2 μήνες, άρα συνολικά μετά από 5 χρόνια και 2 μήνες, ναι, το οποίο σταμάτησε. Μετά από 5 χρόνια λοιπόν, το οποίο σταμάτησε. Και είχαμε λύσει το ένα πρόβλημα, δεν υπήρχε πλέον μικρόβιο, αλλά είχαμε δημιουργήσει ένα καινούριο, το ότι μας έλειπαν 8 εκατοστά οστού. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι αυτό που, που είχατε δείξει προηγουμένως. Βάλαμε ένα μαγνητικό ύλο, κόψαμε ένα κομμάτι, φαίνεται, και αρχίσαμε να το κατεβάζουμε προς τα κάτω. Καθώς το κομμάτι κατεβαίνει προς τα κάτω, αφενός καλύπτει το κενό των 8 εκατοστών το οποίο υπάρχει, αφετέρου, επειδή κινείται με ταχύτητα 1 χιλιοστό την ημέρα, δημιουργεί καινούριο κόκαλο πίσω του. Ναι. Αυτό θα έλεγα. Είναι σαν να θρέφει, γιατρέ. Έτσι, δεν είναι ότι κόντεινε το κόκαλο. Η βασική γνώση είναι ότι αν μετακινείς 2 κομμάτια οστού με ταχύτητα 1 χιλιοστό τη μέρα, δημιουργείται καινούριο κόκαλο. Να. Άρα λοιπόν κάθε μέρα είχαμε 1 χιλιοστό καινούριο κόκαλο. Άρα μετά από 80 μέρες είχαμε 8 πόντους καινούριους. Δεν είναι δυνατό κόκαλο ακόμη. Υπολογίζουμε αυτό που ξέρουμε, δηλαδή είναι ότι για κάθε 1 εκατοστό επιμήκυνσης χρειάζεσαι 1,5 μήνα. Άρα για τους 8 πόντους θέλουμε 1 χρόνο. Αλλά κάπου εκεί στο Μάιο θα είναι ένα πόδι που θα είναι με κόκαλο τελείως καλό. Ναι. Το καινούριο στην υπόθεσή μας είναι ότι χρησιμοποίησαμε αυτόν τον μαγνητικό ύλο. Ο μαγνητικός ύλος τι είναι? Έχει ένα μαγνήτη εσωτερικό. Ο ασθενής έχει ένα δεύτερο μαγνήτη, τον οποίο τον κρατάει στο χέρι του, φέρνει τον ένα μαγνήτη σε επαφή με τον άλλον και ο μαγνήτης, ο ύλος είναι τηλεσκοπικός, άρα ανοίγει. Για να ανοίξει 1 χιλιοστό ο ύλος, πρέπει οι 2 μαγνήτες να έρθουν σε επαφή για 7 λεπτά της ώρας. Ακουμπάς λοιπόν το ένα πάνω στο άλλο για 7 λεπτά της ώρας και ανοίγει κατά 1 χιλιοστό. Και μάλιστα όχι μαζί 7 λεπτά, μοιρασμένο στα 3, δηλαδή 3 φορές την ημέρα. Από 2,5 λεπτά. Μάλιστα.
Τώρα, γιατρέ, αυτό που περιγράφετε τώρα, δεν έχουμε γνώσεις ιατρικής, ούτε ορθοπαιδικού. Δεν μπορούσε με κάποιο τρόπο, επειδή είναι κόκκαλο, με άλλο τρόπο να κλείσει. Υπάρχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, που βάζουν γόνατα κλπ. Άλλο υλικό. Όχι. Εδώ δεν μπορούσε είναι να γίνει. Είναι εξαιρετικά μεγάλη απόσταση, μεγάλο κενό, τα 8 εκατοστά. Γι' αυτό και προτάθηκε ο κροτηρίος. Ωραία. Αυτό τώρα είναι, αντιλαμβάνομαι, πέραν από πρωτοποριακό, είναι και πολυδάπανο. Έτσι, αυτή ναι, η όλη διαδικασία. Ναι. Το λέω αυτό γιατί είναι σε περιβάλλον γεσί και είναι στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ. Είναι κάτι το οποίο παρέχεται σε όποιον είναι στο γεσί. Δεν είναι κάτι το οποίο... Δύο παρατηρήσεις ναι. θέλω να κάνω εδώ πέρα. Η μία είναι ακριβώς το ότι το κόστος ήταν τεράστιο. Γενικώς τα ορθοπαιδικά υλικά έχουν υψηλό κόστος. Ήταν μεγάλο κόστος αυτό. Αυτό που θέλω να περάσει στον κόσμο είναι ότι ο ΟΚΙΠΗ χρησιμοποιεί ό,τι καλύτερο υλικό υπάρχει, καλύπτεται. Θέλω να είναι ήσυχοι οι άνθρωποι όταν έρχονται, πως χρησιμοποιούμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και να επισημάνω εδώ ότι δεν μου έγινε καμία παρατήρηση ως προς το κόστος. Ναι. Και το λέω αυτό διότι έχω εργαστεί σε άλλες χώρες που επανειλημμένως είχα παρεμβάσεις που έλεγαν όχι, αυτό είναι, ναι. είναι ακριβό. Ναι. Εδώ δεύτερη... δώσατε τη λύση, λέτε, είπατε για ακροτηριασμό. Η ασθενής είπε ότι όχι, είπε όχι. Της δώσατε μια λύση την οποία προφανώς είχε κάθε δικαίωμα. Αν μπορούσατε, έστω και με την παραμικρή πιθανότητα, αυτό να καταστεί εφικτό και να περπατάει κανονικά περπατάει. Η κοπέλα, ασχέτως κόστους, ναι. Θα γινόταν. Το δεύτερο πράγμα το οποίο ναι. θέλω να σας πω είναι το ότι βλέπετε εμένα, αλλά προφανώς αυτές οι επεμβάσεις θέλουν ομάδα. Σίγουρα, ναι. Γι' αυτό είπα και ο επικεφαλής. Ναι. Είναι, ναι. Ένα άλλο από τα πλεονεκτήματα που έχει ο ΚΙΠΗ είναι ότι είμαστε πολλοί. Ναι. Είμαστε μεγάλος οργανισμός και έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε ομάδες. Εκτός δηλαδή από εμένα, προφανώς εργάστηκαν πάρα πολλοί νοσηλευτές, πάρα πολλοί φυσικοθεραπευτές, πολλοί ειδικευόμενοι γιατροί, ακτινολόγοι, ο πυρηνικός γιατρός που έκανε σπινθυρογράφημα, η εταιρεία που φτιάχνει τον ύλο, η ναι. εταιρεία που μας τον έφερε στην Κύπρο, πάρα πολλοί άνθρωποι για ναι. να γίνει το αποτέλεσμα αυτό. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς, ήταν απαραίτητη η συμμετοχή του καθενός από τους. Ναι. Και αυτό τώρα με τον ύλο, έτσι, το μαγνητικό, είναι κάτι που χρησιμοποιείται σε άλλες χώρες ή ήταν εσείς που δοκιμάσατε αυτό αυτή έγινε, τη λύση. Έγινε ναι. για πρώτη φορά στην Κύπρο και δεν έχει γίνει στην Ελλάδα ακόμη, λόγω κόστους δεν έχει ναι. γίνει. Ναι. Έτσι. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που έγινε στην Κύπρο. Έχουν γίνει πολύ λίγα περιστατικά παγκοσμίως. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στην επιτηρίδα ναι. νούμερο διψήφιο. Μάλιστα. Εκεί είμαστε. Αλλά τα 8 εκατοστά νομίζω είναι κάτι. Είναι έτσι... μεγάλο μέγεθος. Ναι. Να σας πω επίσης ότι δεν είναι συνηθισμένα περιστατικά αυτά. Ο ύλος αυτός όμως έχει εφαρμογή σε πιο γήινα πράγματα. Για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις επιμήκυνση απλή. Έχεις δηλαδή μία ανισοσκελία. Ναι. Το ένα πόδι είναι πιο κοντά από το άλλο. Μπορείς να το μακρύνεις μέχρι και 8 εκατοστά. Mm-hmm. Ή έχεις ένα παιδί που είναι κοντό γιατί έχει κάποιο σύνδρομο, κάνεις επιμήκυνση και στα δύο πόδια και μπορεί να πάρει 7, 8, 6 Μάλιστα. εκατοστά. Ναι. Ή έχεις έναν άνθρωπο που είναι 1,70 και δεν του αρέσει που είναι 1,70 και πιστεύει ότι αν ήταν 1,77 η ζωή του θα ήταν καλύτερη. Ναι. Γίνεται και αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ναι, ότι... Ναι, αλλά αυτό τώρα είναι σε ένα από τα οστά. Και στα δύο προφανώς. Όχι, ναι, αλλά είναι μόνο, ξέρω εγώ, στον μυρό. Είναι για να ψηλώσει κανείς, δεν θα υπάρχει μια ναι, το θέμα ανισοσκέλεια, αυτό... κάτι προβληματικό. Το θέμα αυτό υπάρχει, ναι. έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Έχει βρεθεί ότι για τις γυναίκες, εάν κάνεις επιμήκυνση μόνο στις κνήμες, ναι. από το γόνατο κάτω, και φοράει μήνυ, επειδή οι κνήμες είναι μακριές, δίνει μια ψευδέστηση ότι είναι πάρα πολύ μακριά τα πόδια της. Μάλιστα. Ισχύει αυτό που λέτε, ότι το σώμα δεν μεγαλώνει, ο κορμός ανάλογα. Τα άκρα όμως φαίνονται ναι. εντυπωσιακά μακριά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι για αισθητικό. Καθαρά λόγο αισθητικό, αλλά το σημαντικό είναι ότι μπορούν να σώζουμε ανθρώπους από ακροτηριασμό ναι. με αυτή τη μέθοδο πρωτοποριακή. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.